Στη δημόσια διαβούλευση ανήρτησε το Υπουργείο Εσωτερικών το νέο εκλογικό νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση. Με το σχέδιο νόμου, εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών επιχειρείται η επαναφορά τη κυβερνησιμότητα στου Δήμου και τι περιφέρειε τη χώρα με την κατάργηση τη απλή αναλογική που εφαρμόσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία προκάλεσε σημαντικέ αριθμίε στη λειτουργία του. Οι βασικέ αλλαγέ που επιφέρουν οι προωθούμενε διατάξει έχουν ω εξή: Επαναφορά πενταετού θητεία. Οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχε που θα εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023 θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία. Μείωση του αριθμού των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων, των Συμβουλίων Δημοτική Κοινότητα και των Περιφερειακών Συμβουλίων. Το όριο εκλογή από τον πρώτο γύρο τίθεται στο 43% συν μία ψήφο. Τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα εκλογή Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβούλου, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με το ισχύον τη βουλευτικέ εκλογέ και ανεξάρτητο από τον αριθμό των μελών του. Εξασφαλίζεται η εκλογή των 3 πέμπτων των μελών του Συμβουλίου στον των εκλογών. Τη φταίει καταληκτική ημερομηνία η 31η Αυγούστου για την κατάρτιση και δήλωση των συνδυασμών, ώστε να υπάρχει πλήρη έλεγχο των εκλογικών δαπανών και να είναι εγκαίρο στο εκλογικό σώμα γνωστή υποψήφοι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο, μακριά από τι επόμενε αυτοδιοικητικέ εκλογέ, βάζοντα οριστικό τέλο στην εκυβερνησία και την αναποτελεσματικότητα, υλοποιώντα παράλληλα μια ρητή προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 5η 18 Μαρτίου και στη συνέχεια το σχέδιο νόμου θα κατευθυνθεί στη Βουλή για ψήφιση.